για σας σήμερα. Μια ήττα που ουσιαστικά περιμένετε να πάρετε κάποιο βαθμό σήμερα στην προσπάθεια που κάνετε για παραμονή. Δεν ήρθε αυτός ο βαθμός. Δεχτήκατε δύο πολύ γρήγορα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τι είδατε εσείς σήμερα ότι πήγε στραβά για την ομάδα σας? Όπως είπατε, ήταν ένα παιχνίδι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας και για τις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι η ομάδα μου στάθηκε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε την αιστεία ανέπαυστη. Αντιθέτως δημιουργήσαμε και τρεις αντεπιθέσεις, οι οποίες αν είχαμε καλύτερη συνεργασία θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και πρώτη γκολ. Πήγαμε στο αποθετήριο με το 0-0. Τακτικά είμαστε πάρα πολύ καλοί, πιστεύω, γιατί κρατήσαμε τον αντίπαλο μακριά από την αιστεία. Αν εξαιρέσουμε μια φάση εξαπαφής που χτύπησε στο δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω ότι όλα κρύθηκαν στο δίλεπτο, τρίλεπτο, που ο Χρήστος Ομικές, από ένα τραυματισμό στο φρύδι, από ό,τι είδαμε, που έπρεπε να βγει γιατί αιμορραγούσε και δυστυχώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτό το τρίλεπτο δεχτήκαμε και τα δύο γκολ. Πιστεύω ότι εκεί κρύθηκε το παιχνίδι. Γιατί ο Χρήστος στη θέση που παίζει, με την εμπειρία που έχει, δεν θα δεχόμαστε αυτό το φθηνό γκολ. Μπήκανε τα δύο γκολ την ώρα που ήταν ο Χρήστος. Παίζαμε ήδη με 10 παίκτες. Δεν καταφέραμε. Δεν μπορέσαμε να γίνει καν αλλαγή. Δεν προλάβαμε. Δύο γρήγορα γκολ και χάσαμε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Έχει δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Και στο τέλος να κάνουμε τον απολογισμό μας.